Είναι μια γυναίκα που δεν διστάζει να αποκαλύψει την ηλικία της, ενώ τη βλέπουμε πάντα με ένα πλατή χαμόγελο. Η Βάσο Γουλιελμάκη στις 28 Φεβρουαρίου είχε τα γενέθλιά της, τα οποία και γιόρτασε με καλούς φίλους και φυσικά δίπλα της την αγαπημένη της κόρη, την 10 ετών σήμερα Μαρίλια. Είναι το ένατο παιδί μιας πολυμελούς οικογένειας. Από τον μπαμπά της πήρε την αγάπη για τη μουσική, ενώ η μαμά της έγραφε μαντινάδες. Μεγάλωσε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ υπήρξε πρωταθλήτρια ρυθμικής και μετέπειτα προπονήτρια. Από 7 ετών ξεκίνησε ρυθμική γυμναστική και υπήρξε η πρώτη Θεσσαλονικιά που μπήκε στην εθνική ομάδα. Όπως λέει, είναι αρκετά ντροπαλή, αλλά κάτω από ένα ρόλο δεν τρέπεται καθόλου. Έχει αποκτήσει περισσότερο θάρρος στη ζωή της εξαιτίας του θεάτρου. Θεωρεί πως στάθηκε τυχερή, αφού δεν ανήκει σε παρέες για να της δίνει δουλειά. Δεν παίρνει τηλέφωνο, δεν στέλνει μηνύματα, είναι στάση ζωής για εκείνη. Ο σπουδαιότερος ρόλος της ζωής της, εκείνος της μητέρας. Είναι ό,τι καλύτερο έχω κάνει, θα πει η ίδια. Με έκανε καλύτερο άνθρωπο, δεν νιώθω μοναξιά. Είναι μεγάλη ευθύνη ένα παιδί, αναφέρει η ηθοποιός. Με τον Σοκράτη Αλαφούζο χώρισαν πριν από λίγα χρόνια. Ωστόσο η Μαρίλια είναι η προτεραιότητά τους. Πριν από λίγους μήνες η Βάσο Γουλιελμάκη είχε εξομολογηθεί το πώς είπε στην κόρη της για το διαζύγιο με τον πρώην σύζυγό της, Σοκράτη Αλαφούζο. Της το είπαμε και οι δύο, συνεννοηθήκαμε με τον Σοκράτη για αυτά που θα πούμε. Στην αρχή φοβήθηκα πώς θα το πάρει, μετά φοβήθηκα για μένα, γιατί ήμουν μια γυναίκα μόνη. Ανασφάλειες έχει, να ψάχνει συνεχώς για δουλειά, όπως θα πει. Φέτος τη συναντάμε στο θέατρο Γκλώρια στην παράσταση Φάντασμα με Γόβες με του Σιρό Μανέ, Φάνη Μουρατίδη, Τωρέτα Παπαδημητρίου και Ιωάννα Τριανταφυλλίδου. Σε σκηνοθεσία, Σταμάτη Φασουλή. Βάσο Γουλιελμάκη κοντά μας! Να μας φτιάξεις τις πιάτες! Εσύ που μου κάνετε μια σφιχτή αγκαλιά, γιατί κάνει κρύο! Κάνεις μωρό! Καλώς ήρθες στα ζεστά μας! Στα ζεστά σας χέρια! Εδώ κάθομαι! Τι κάνεις, Βάσο μου? Καλά είμαι, εσείς? Φαίνεσαι ότι είσαι πολύ καλά. Ναι. Ναι, γιατί εντάξει, έχουμε ζήσει και σε διάφορες περιόδους. Έχουμε ζήσει και τα ωραία και τα γλυκά και τα δύσκολα. Και ξέρεις, αυτό το οποίο αποπνέεις είναι μια ηρεμία αυτή την περίοδο. Ότι είσαι καλά, είσαι ήρεμη, ότι πάνε καλά τα πράγματα στη ζωή σου. Ναι. Και χάρηκα και πάρα πολύ που σας είδα και με τον πρώην σύζυγο, με τον Σοκράτη. Σας είδα και στην παρέλα του παιδιού μαζί. Και χαίρομαι γιατί το λέω. Γιατί αυτά συμβαίνουν σε όλους τους γάμους και τους χωρισμούς. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες κορυφώσεις. Υπάρχει δύσκολη στιγμή και μετά κάποια στιγμή έρχεται η ηρεμία, η συνεργασία. Στους πολιτισμένους ανθρώπους, ε? Ναι, έτσι πιστεύω. Πώς είναι λοιπόν τώρα τα πράγματα, πολύ γλυκιά στιγμή αυτή που μετά από τις δυσκολίες σας βλέπουμε μαζί, συνεργάζεστε, παρακολουθείτε την κορούλα σας. Εντάξει, δεν υπήρξαν πολλά πράγματα έτσι τρομερά και φοβερά μεταξύ μας. Καλά, κάτι άγριο δεν είδαμε, ναι. αλλά κάποια στιγμή υπήρξε, αν θέλεις, ο πόνος του χωρισμού, ο οποίος δεν είναι, δεν μπορούσε να το αποφύγει. Υπήρξε και το διαφορετικό από αυτό που έχει συνηθίσει ακριβώς. 7 χρόνια. Πώς ακριβώς κάτι εσείς καινούργιο. Τα καταφέρατε, γιατί υπάρχουν... Πώς τα καταφέραμε. Ναι, γιατί υπάρχουν γονείς, να σου πω, πλειοψηφία δυστυχώς, ναι. Που δεν καταφέρουν ποτέ να ξεπεράσουν μια τέτοια αλλαγή κατάστασης και βλέπουμε ότι δεν βρίσκονται ποτέ στον ίδιο χώρο με το παιδί, βλέπουμε ότι ποτέ δεν μπορούν να συνεργαστούν για να το στηρίξουν, βλέπουμε ότι υπάρχει ένας ανταγωνισμός για το ποιος θα το κερδίσει και ποιος θα δώσει τα πιο πολλά. Αντίθετα, εσείς τα έχετε καταφέρει, άρα κάτι κάνετε σωστά. Μάλλον αγαπάμε πολύ το παιδί μας, μάλλον αυτό, και βάζουμε πρώτα την αγάπη που έχουμε για τη Μαρίλια και μετά όλα τα άλλα. Πόσο είναι? Οπότε, τώρα, μικρή? Τώρα θα κλείσει τον Απρίλιο τα 11. Είναι το αυτοκολλητάκι σου? Πέμπτη δημοτικού, ναι. Ναι. Πώς είναι η ζωή σου με τη μικρή? Δηλαδή, είσαι μια μαμά που είσαι
Εκεί από πάνω είσαι και λίγο φιλαράκι, λέτε μυστικά. Νομίζω... Το βράδυ κοιμάστε μαζί στο κρεβάτι, κοιμάστε στο δωμάτιό της. Πώς είναι η ζωή σας? Η αλήθεια είναι ότι κοιμόμαστε καμιά φορά μαζί. Και δεν θέλω να το χάσω αυτό, γιατί σε λίγο το ξέρω ότι θα το χάσω. Ήδη έχει αρχίσει τα μη με φιλάς, μη με αγκαλιάζεις, μας βλέπουνε. Ναι. Ναι, και αυτά τώρα εμένα λίγο δεν μου αρέσουνε. Τώρα μπορώ να σε αγκαλιάσω, ρωτάω. Τώρα μπορώ να σου δώσω κανένα φιλί. Τώρα ναι, περίμενε, ναι. Τώρα μπορείς. Δεν θέλετε να κοιτάζουν τα αγοράκια, ας πούμε, γι' αυτό. Μάλλον, ναι. Δεν θέλω να αποκαλύψω, γιατί μετά θα μου βάλει τις φωνές. Ότι πάλι έκανες τις αποκαλύψεις σου, μαμά. Και γιατί λέτε για μένα. Έτσι, μην μιλάς για μένα, ναι. Είναι δικά μας προσωπικά και έχω κερδίσει και την εμπιστοσύνη της και μου λέει διάφορα, οπότε δεν μου κρύβει τίποτα. Καμιά φορά μου το κρύβει για κανένα μήνα και... μου λέει κάποια στιγμή ότι μαμά, δεν μπορώ να σου λέω ψέματα, δεν μπορώ να το κρατήσω. Πρέπει να σου πω την αλήθεια. Και λέω κι εγώ, ναι, τι θα ακούσω τώρα. Είστε φίλες ή βάζεις όρια, ας πούμε, στη σχέση σου με την... Πάντα μπαίνουν όρια, γιατί αν δεν μπουν όρια, μετά το παιδί θα νιώσει και μεγάλη ανασφάλεια. Το παιδί πρέπει να αισθάνεται ότι κάπου τελειώνει η ελευθερία. Μέχρι εδώ μπορούμε να πούμε, μέχρι εδώ μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Όρια. Ναι, πάντα. Επειδή μας ακούνε τώρα πάρα πολλές γυναίκες, mm-hmm. και εσύ είσαι μια γυναίκα που έχεις το παιδί σου, έχεις δηλώσει και στο παρελθόν ότι έχεις κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Πόσο εύκολο είναι το ξεκίνημα και για τις δύο σας? Γιατί φαντάζομαι δεν είναι μόνο για σένα. Δηλαδή με το παιδί πώς έγινε? Δύσκολα, αλλά όσο πιο ανοιχτή είσαι και αληθινή και δεν κρύβεις πράγματα, τόσο νομίζω πιο εύκολο είναι και στο παιδί να συνηθίσει σε μια κατάσταση. Είναι εύκολο, δηλαδή. Εύκολο δεν είναι. Δύσκολο είναι και για τους δύο. Και για μένα και για το παιδί και για το τρίτο πρόσωπο. Αλλά πάντα νομίζω ότι δεν πρέπει να κρύβεσαι. Να σου πω κάτι, ούτως ή άλλως όλοι οι ψυχολόγοι λένε ότι αν βρεις τη συνέχεια της ζωής σου, είναι πολύ καλύτερο από το να είσαι μόνη με το παιδί. Ναι. Για το παιδί, όχι για σένα μόνο. Και... πρωτίστως για το παιδί, δηλαδή οι ψυχολόγοι σας θέλουν να υπάρχει μια ισορροπία στο σπίτι. Βλέπει τη μαμά ή τον μπαμπά να είναι καλά. Ακριβώς. Mm-hmm. Ναι. Και δίνει μια ισορροπία αυτό, δηλαδή μια ολοκλήρωση. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις οι γονείς πέφτουν με τα μούτρα πάνω στο παιδί, που είναι το μοναδικό ενδιαφέρον της ζωής τους. Και αυτό γεννάει μπούμερα στο παιδί. Καμιά φορά ξέρεις και αυτά. Καμιά φορά αρχίζει να ανησυχεί και το παιδί ότι... μαμά, τι γίνεται, δεν θα βγεις έξω, δεν θα φτιαχτείς, δεν αρέσεις. Έχει τύχει ποτέ η κόρη σου να σε πιάσει σε μια κατάσταση που να μην είσαι στα καλά σου, γιατί σίγουρα στη διαδικασία αυτή σου και στα πάνω σου και στα κάτω σου, έτσι. Ναι. Πότε σου είπε το παιδί σου, μαμά, συμβαίνει κάτι, είσαι καλά, σε έχει πιάσει κάποια στιγμή? Ναι, μου είπε, μαμά, δεν θέλεις να αντιθείς, να φτιαχτείς, να πας έξω με τις φίλες σου? Μόνη της μου το πρότεινε να βγω να διασκεδάσω. Νομίζω ότι τα παιδιά μας αφουγκράζονται. Είναι ειδικά η Μαρίλια ένα πάρα πολύ έξυπνο παιδί και μάλλον με έχει γεννήσει αυτή, να την έχω γεννήσει εγώ, και καταλαβαίνει αμέσως πώς είμαι από το ύφος μου. Μαμά, τι συμβαίνει? Γιατί, τι? Αφού το βλέπω, μου λέει. Η αλήθεια είναι ότι είσαι πάρα πολύ ανανεωμένη, έτσι σου έχει κάνει καλό έρωτας. Δεν είναι μόνο ο έρωτας που νομίζω ότι κάνει καλό σε όλους τους ανθρώπους. Είναι και το ότι δουλεύω και κάνω πολύ ωραία πράγματα και δημιουργικά. Και αυτό, όπως και να το κάνουμε, είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Εγώ προτείνω να αφήσουμε τον έρωτα και τα προσωπικά σε μια δημιουργική ασάφεια. Έτσι όπως το πήγαμε. Και επειδή είναι μια γυναίκα η οποία έχει συμμετάσχει και στα κοινά, είναι μια γυναίκα με άποψη, να τη ρωτήσουμε λίγο και για αυτά πριν πάμε στα του θεάτρου. Πού σου φαίνεται η κατάσταση, η διαπραγμάτευση που γίνεται, η προσπάθεια που κάνει με αυτόν τον τρόπο αυτή τη στιγμή η χώρα, πού σου φαίνεται? Πώς μου φαίνεται? Πάρα πολύ δύσκολη, αλλά πιστεύω ότι
είναι καλό που υπάρχει μια αντίσταση και μια αντίδραση και είναι καλό που βλέπουν και έξω, εκτός Ελλάδος, ότι είμαστε άνθρωποι που κάποια στιγμή πρέπει να σηκώσουμε και το κεφάλι μας ψηλά, mm-hmm. πρέπει να δείξουμε και το ανάστημά μας. Και όλο αυτό με κάνει ακόμη πιο περήφανη. Πιστεύεις ότι έπιασε τόπο η αντίσταση και το κεφάλι ψηλά? Γιατί όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Ναι, αντισταθήκαμε, παρόν, είπαμε ναι. όχι, δεν κάνουμε, δεν θέλουμε ναι, τα λεφτά, παρόν, δεν αυτό. Σε ένα έχει πολύ πιάσει καλό. Τόπο ή είμαστε σε ένα σημείο που αρχίζουμε να επιστρέφουμε πάλι στα ίδια έχοντας χάσει χρόνο? Όχι, δεν θέλω να το πιστεύω αυτό. Θέλω να πιστεύω ότι είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να ολοκληρωθεί και να πάει, και δεν είμαι από αυτούς που αρχίζουν να λένε ότι «Α, ναι, κοίτα, τα είχαμε πει». Όχι, δεν μου αρέσει αυτό. Είπαμε ότι θα αντιδράσουμε, είπαμε ότι θα προχωρήσουμε και αυτό πιστεύω και θα γίνει τις επόμενες μέρες, τους επόμενους μήνες, και θέλω να ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά.